ψηφίσω. Κύριε Υπουργέ, πριν απ' όλα, νιώθω την υποχρέωση να σας πω γιατί σας φέραμε εδώ. Μια και η παράταξή μου, δια του Δημοτικού της Συμβούλου, επέμενε και προς την κυρία Βουλευτή και προς τον κύριο Περιφερειάρχη για την παρουσία σας σήμερα εδώ και την συσκέψη είτε με φορείς είτε ανοιχτά. Φυσικά, δεν φέραμε τον Υπουργό στο Λιξούρι την ημέρα του Ευαγγελισμού, απλώς υπήν το Λιξουρίνο το χέρι. Σας φέραμε εδώ επειδή, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, πρωτατόχους σας και λόγω της Δημοτικής Αρχής, ακούμε επίσκεψη Υπουργού και ανατυχάζουν. Δεν θέλαμε να ξαναζήσουμε αυτά που ζούσαμε ένα χρόνο και τώρα. Δηλαδή, ο κύριος Χρυσοχοίδης ερχόταν σε δίθεν εφηδιαστικές επισκέψεις για να ελέγξει τα έργα που γινόταν στο Λιξούρι, τις οποίες πραγματοποιούσε στο Μέγαρο του Αποστολίου, στο Δημοτικό Μέγαρο του Αποστολίου. Παρακαλώ. Στο Δημοτικό Μέγαρο του Αποστολίου. Εκεί, αυτά που έγιναν προς τα έξω τουλάχιστον, ήταν κάποιες ανταλλαγές επένων. Ο κύριος Χρυσοχοίδης είχε επιληθεί με τον τίτλο του επίτιμου κεφαλονίτη, με τον τίτλο του υπότιτλου Σταυρού, δεν ξέρω με ποιους άλλους τίτλους. Τα έργα στα χαρτιά και στα λόγια προχωρούσαν για να φτάσουμε πριν ένα μήνα ακριβώς στη συνέντευξη του αρμοδίου, μη αρμοδίου, δεν ξέρω για τα έργα αντιδημάτου του κυρίου Λιγούδη, να ομολογηθεί ότι τίποτε δεν έχει προχωρήσει ομαλά μέχρι τώρα και να εκφραστούν και φόβοι ότι τίποτε δεν μπορεί να προχωρήσει. Η όλη αυτή κατάσταση δημιούργησε μια τρομακτική σύγχυση, η οποία επιτρέψτε μου να πω ότι εκφράστηκε και στα λόγια των δύο συμπολιτών μου που μίλησαν προηγουμένως, του Οφείλου και γείτονα του κ. Μαρούλη και τη κυρία Σατσάρα. Σας είπαν δηλαδή, κύριε Υπουργέ, βαρεθήκαμε να μας λένε λόγια, πείτε μας λύσεις. Αντιλαμβάνεστε σε ποια σύγχυση βρισκόμαστε. Όλα αυτά που είπα για τη Δημοτική Αρχή, σε τίποτα δεν μειώνουν την ευθύνη σας. Τη δική σας, της κυρίας Βουλευτή, της κυβέρνησής σας. Το ότι χάθηκε τόσο μεγάλος χρόνος, αυξάνει την ευθύνη σας. Είσαστε υποχρεωμένοι να διαγράψετε τι έχει γίνει μέχρι τώρα και να ξεκινήσετε χθες τα έργα. Και για να γίνει αυτό, δεν θα σας πω εγώ τεχνικά θέματα, ούτε ποια επιμέρους προβλήματα υπάρχουν, θα τα πούνε άλλοι που τα ξέρουν καλύτερα από μένα, ξέρουν να τα λένε καλύτερα από μένα. Θα σας πω το εξής. Για να γίνει αυτό, για να ξεκινήσουν, για να ανακάμψει από το σεισμό το Λιξούρι, πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους ότι έγινε σεισμός στο Λιξούρι. Πάψτε να μας αντιμετωπίσετε σαν να φταίμε για αυτό που έγινε. Καταλάβετε ότι σε μια φυσική καταστροφή δεν μπορούν ούτε γραφειοκρατίες, ούτε μπορούμε να ασχολούμαστε με το σε ποια κατάσταση οικονομική είναι η χώρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημιουργήστε έναν φορέα διυπουργικό που να ασχολείται με το πρόβλημα του Λιξουρίου και της περιοχής του. Ξεπεράστε κάθε γραφειοκρατική διαδικασία, ξεπεράστε κάθε δημοσιονομική στενότητα και καταλάβετε ότι ένα πολιτισμένο κράτος, πρώτο στοιχείο πολιτισμού, πρώτο στοιχείο κοινωνικότητος, είναι αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Αυτά για να σας πω. Ένα τεχνικό θέμα μόνο, στα γρήγορα, επειδή είμαι κατ' επάγγελμα συμβολιογράφος, η λειτουργία ΔΤΑΣ, κύριε Υπουργέ, στο Λιξούρι, έχει δημιουργηθεί εντύπωση βέβαια στον κόσμο ότι δεν είναι αριθμητικά επαρκώς στελεχωμένος ο ΤΑΣ και γι' αυτό δημιουργείται το πρόβλημα. Η γνώμη μου είναι ότι η υπουργική απόφαση βάσει της οποίας δίνονται οι αποζημιώσεις μοιάζει να είναι αντιγραφή από άλλες περιοχές, οι οποίες είχαν πιο αστικό περιβάλλον, με περισσότερες ιδιοκτησίες κτλ.
τα δικαιολογικά που ζητώνται είναι υπερβολικά και πολλές φορές παράλογα και μοιάζει ο νόμος αυτός να έχει βγει για να ελέγχει τον κόσμο μήπως πάρει 10 ευρώ παραπάνω και όχι σαν ένας νόμος πρόνοιας, κρατικής. Καλό θα ήταν αυτή η πολιτική απόφαση να αλλάξει και να προσαρμοστεί στα τοπικά δεδομένα. Ευχαριστώ πολύ.